Όταν ο κύριος ημών σου δώσει τα πράγματα. Έδωσε τα τελευταία παραγγελία στους μαθητάς και τους είπε να υπάγουν στον κόσμο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο εις όλη την Δύση. Τους είπε τα εξής συμβουλευτικά, παρενετικά λόγια. Εμείς εστέ το φως του κόσμου. Σεις λέγει οι μαθητές μου, να είστε το φως του κόσμου. Ούτω λαμψάτε το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα τον εν της ουρανής. Και το τρόπος λέγει πρέπει να λάμψωσι τα καλά σας έργα, ώστε οι άνθρωποι βλέποντες αυτά να δοξάσουν τον Πατέρα τον εν της ουρανής. Και οι Άγιοι Απόστολοι πραγματικώς έγιναν φως του κόσμου. Έλαμψαν τα καλά έργα του. Τους είπε να λάμψουν τα καλά έργα. Τους είπε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, αλλά να προσέξουν τα έργα τους. Να είναι φωτεινά, να βλέπουν οι άνθρωποι να δοξάζουν τον Πατέρα από τις ουρανείς. Όχι, οι άνθρωποι των Αγίων Αποστόλων ήσαν οι Άγιοι Πατέρες ημών. Και γύρως οι τρεις λεβάοι υποστήριξαν τις κουβέντες, Βασίλειος, ο Μέγας Γρηγόριος Πατρολόγος και Χρυσόστομος. Και συντούτης ο Μέγας Αθανάσιος και όλοι ακολούθως οι αρχιερείς μεταξύ εκείνων των προστήρων των αξίων διαδόκων των Αγίων Αποστόλων και Μιμητών των Αποστόλων και του Χριστού ένας στα σημέρα μας έγραψε ως ίδιος λαμπρός το σαστήρ φαϊνός στο στερεώμα της εκκλησίας μας, ο σήμερον εορταζόμενος από όλους τους χριστιανούς. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο νέος, ο θαυματουργός, τον οποίο με εξίως ο Θεός να τον έχω και πνευματικό και καθοδηγητή στον δρόμο του Ευαγγελίου, στον δρόμο του Θεού και στον δρόμο της μοναχικής πολιτείας. Και αυτός με ορίστησε να καταφύγω στην μονή της Ραμποβάρτας που βρίσκομαι σήμερα, ακόμη, στην οποία είχε κάνει και εκείνος ο διάκονος και μοναχός που ήταν της νέας μονής της Κύρου. Σήμερα σε Κύρου όταν πήγαινα και μια φορά και πήγαινα στο Ιερό, και καθόλου σκοτεινά έμπαινε από την πόρτα του ιερού και αμέσως πήγαινε στο σταυρό και τον εμιγκαλίζω, τον γονάτισε εκεί και με στεναγμούς και με δάκρυα σπάζω τον σταυρό του Κυρίου και γι' αυτό επειδή είχε κανένα έργα γι' αυτό τον ερώξα. Η πίστη του έδωσε τη χάρη τη αποτολή και τη χάρη τη δίδει ο Θεός. Αν χάρη σήμερα είναι ο Χρυσόστομος και δίδει στους αξίους ο Θεός. Έτσι λοιπόν η σχόλη την οικουμένη έλαψαν τα καλά του έργα να τα πράγματα τα οποία το πίστε. Εγώ δεν μπορώ να σας μιλήσω όλα τα πράγματα γιατί αν σας μιλήσω όχι μόνο η μέρα θα μας δεν θα μας φτάσει αλλού και η Άγια από εμάς. Θα αφήσω ένα θαύμα να σας προηγηθεί ένας πνευματικών μου τέκνων, ο οποίος ήταν πολλά έτη παράγητος και πήγε σε όλους τους γιατρούς και ζήτησε βοήθεια θεραπεία, αλλά κανένας δεν κινείται να θεραπεύσει. Όλοι
όλοι τον απίστησαν και του είπαν ότι θεραπεία δεν έχει. Θα τον παρακαλέσω να σας το διηγηθεί μόνος του ο κύριος Σταύρος ο Παρκανής. Σεβαστέ μη πνευματικέ μου πατέρα, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον Πανάγαθο Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία σήμερα, εορτή του Αγίου Νεκταρίου, να ομολογήσω ενώπιόν σας ένα θαυμαστό γεγονός που συνέβη σε μένα τον Ανάξιο, που επί 24 ολόκληρα χρόνια υπήρξα παράλληλος. Επίσης, ευχαριστώ τον πνευματικό μου πατέρα που συνέβαλε με την πατρική του αγάπη και τις προσευχές του προς τον Κύριο και Άγιο Νεκτάριο την αποκατάσταση της υγείας. Αυτά που θα σας διηγηθώ δεν τα εγέννησε η φαντασία ενός ονειροπόλου, ούτε είναι ένα παραμύθι για τις απλές παιδικές ψυχές, ούτε ακόμη ένα τεχνητό κατασκεύασμα που εξυπηρετεί κάποιον ορισμένο σκοπό. Είναι η πραγματική, η προσωπική μου ιστορία. Η ιστορία της ζωής μου. Μια ζωής που στο διάβα της πέρασε πολλά οδυνηρά στάδια και δοκίμασε πολλούς αγώνες και αγωνίες, ώσπου να βρει το σωστό της νόημα και τη σωστή πορεία της, που την οδήγησαν κοντά στο Θεό. Στην εποχή μας, την τόσο κρίσιμη και δύσκολη, με το άγχος και το φόβο για το αύριο, με τις ποικίλες θεωρίες της, τις παρανοήσεις και τις παραποιήσεις της, που ζητάνε να γκρεμίσουν και να βγάλουν μέσα από τον άνθρωπο την πίστη προς τον Θεό και την αγάπη προς τον άνθρωπο, που έχουν στήσει ένα μεγάλο θρόνο στο εγώ. Η ιστορία αυτή έρχεται να αναστήσει την πίστη αυτή με αδιάψευστα γεγονότα και να παρουσιάσει ένα φωτεινό σημάδι που μπορεί να οδηγήσει τις ψυχές και προπαντός τις πονεμένες και καλοπροαίρετες στον δρόμο της αλήθειας και της σωτηρίας. Για να βρουν την αληθινή ευτυχία και χαρά. Αυτός είναι και ο σκοπός που λέγεται η αληθινή αυτή ιστορία και αυτή είναι και η μοναδική και ολόθερμη προσευχή μου προς τον Κύριο. Ο πόλεμος του 1941 με βρήκε 20χρονο νεαρό που υπηρετούσα στη πολεμική αεροπορία. Τον Απρίλιο του 1941, σε μια διαταγμένη υπηρεσία, ένα τραύμα στην αυγενική μοίρα του νοτιαίου μυελού της σπονδυλικής στήλης μου έφερε η παραχνοειδή αιμορραγία και παράλληλη στον κατά, δηλαδή παραπληγή. Ήρθε κατόπιν γερμανική κατοχή. Επειδή η κατάστασή μου έρχισε σιγά σιγά να βελτιώνεται, πήγα στη Μέση Ανατολή. Εκεί είχα την ατυχία να χτυπήσω κεφάλι στον αυγένα, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της καταστάσεώς μου. Όταν τελείωσε ο Παγκόσμιος Πόλεμος, η πατρίδα με έστειλε τον Απρίλιο του 1947 στην Αμερική. Μόλις έφτασα εκεί, υπέστηνε εγχείρηση στη σπονδυλική στήλη. Από το χειρουργικό θάλαμο ευκήκα χειρότερα από ό,τι μπήκα. Σπαστική τετραπληγία με τα ορθοκιστικών διαταραχών. Ήταν η διάγνωση. Τετραπληγία, δηλαδή χέρια, πόδια, παράλληλα. Παρέμεινα στην Αμερική μέχρι το 1951, οπότε επέστρεψα στην Ελλάδα. Είχα μερικές αναλαμπές, βελτιώσεις, χωρίς όμως θετικά αποτελέσματα. Το 1957 η υγεία μου επιδεινώθηκε πάλι και ανεχώρησα για δευτέρα φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από όπου επέστρεψα το 1961 με πλήρη τετραπληγία πλέον και ορθοκιστικές διαταραχές. Από το 1961 μέχρι τον Ιούνιο του 1970 που εθεραπεύτηκα, βρίσκομαι στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεις Αναπήρων στο παλαιό ψυχικό παράλυτος πλέον. Είναι πολύ δύσκολο, φίλοι μου, να εξιστορήσω μέσα σε λίγα λεπτά γεγονότα τόσων ετών σχετικώς με την πορεία της καταστάσεώς μου και των ψυχικών διαταραχών και ανακατατάξεων που έλαβαν χώρα μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δύσκολο με χρονολογική σειρά να αναφέρω τα αλλεπάλληλα συναισθήματα που δοκίμαζα, τις ελπίδες που ερχόντουσαν να με πάρουν στα αέρινα φτερά τους και τις απελπισίες που μαύριζαν γύρω μου όλον τον κόσμο. Σαν τα κύματα που έρχονται και μας ανεβάζουν ψηλά στον αφρό τους και ύστερα μας βουλιάζουν βαθιά κάτω, έτσι και τα διάφορα συναισθήματα με πλημμύριζαν, διώχνοντας τα μεν τα δε και αφήνοντας με στο τέλος σε βαθιά απόγνωση και απελπισία. Δεν είναι δυνατόν να περιγράψω, φίλοι μου, τι εδοκίμαζα όταν μια μύγα με ενοχλούσε στο μέτωπο και δεν μπορούσα να κάνω μια μικρή κίνηση για να τη διώξω.
ή όταν κατρακυλούσε τόσο ενοπλητικά στο πρόσωπό μου ο υδρότας. Και βρισκόμουν σε αδυναμία να σηκώσω το χέρι μου να τα σκουπίσω. Γι' αυτό δεν σας λέω απλώς την ιστορία της ζωής μου, αλλά εξομολογούμε, ξεδιπλώνοντας τις διάφορες πτυχές της ψυχής μου έτσι, όπως ακριβώς ερχόντουσαν τα κύματα και την ανεμόδευνα, για να παρουσιαστούν όλες οι πληγές που ο πόνος είχε δουλέψει επάνω της. Και ακόμη, για να γίνει φανερό, πως η Θεία Χάρης μετέτρεψε τις πληγές αυτές σε ευλογία, ειρήνη και χαρά. Την εποχή εκείνη, μετά την εγχείρηση, με γνώρισε ένας μεγάλος επιστήμον και ανθρωπιστής, ο Ντάκτορ Χάο Αράς, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, στην έδρα της Φυσικής, Ιατρικής και Αποκαταστάσεως Αναπήρου. Προσωπικός ιατρός του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίου Ρούσβελτ, ως Αναπήρου. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και αντιπρόσωπος στον επιστημονικό τομέα στα Ηνωμένα Έθνη. Αρχίατρος, γενικός αρχίατρος της αεροπορίας της Αμερικής. Καθώς με έβλεπε παράλυτο επάνω στα νιάτα μου, έδειχνε ιδιαίτερη συμπάθεια και αγάπη προς εμένα. Και κάποια μέρα μου έφερε τον μεγάλο νευροχειρουργό της Αμερικής να με εξετάσει, τον ιατρό Κούπερ. Ο Κούπερ, λαμβανωμένου υπόψη ότι είχε εφεύρει για ψήξεως του λογού τη θεραπεία του Πάρκινσον, τον παρεκάλεσε θερμά λέγοντας: «Σε παρακαλώ, Δάκτωρ Κούπερ, να δείξεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Σταύρο, για τον θεωρώ σαν ένα από τα παιδιά μου». Ο Δάκτωρ Κούπερ, αφού με εξήτασε προσεκτικά, είπε: «Λυπούμε, Χάουαρντ, λυπούμε πολύ, αλλά ούτε 5% δεν μπορώ να γνωματεύσω για βελτίωση, ούτε να τον ξαναεγχειρήσω. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει απολύτως». Στο άκουσμα αυτό, παρά τις μικρές μου γνώσεις στα αγγλικά, κατάλαβα πως η επιστήμη με κατεδίκωσε και η κοινωνία με εγκαταλείπει οριστικά. Και αμέσως βούρκωσαν τα μάτια. Ήθελα να ζήσω, φίλοι. Ήθελα να δημιουργηθώ. Είχα την αισιοδοξία να συνεχίσω στην κοινωνία σαν κάποια οντότητα. Τότε ο ιατρός Ράστ με πλησιάζει με αγάπη, με χτυπά φιλικά στην πλάτη και μου λέει: «Σταύρο, έλα στο γραφείο μου», και παρεκάλεσε το νοσοκόμο να με οδηγήσει επάνω. Όταν έφτασα στο γραφείο του, μου λέει σε πατρικό τόνο: «Σταύρο, δεν θέλω να στεναχωρήσει και να λυπήσει, επειδή η επιστήμη σήμερα δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Το ενδιαφέρον μου το είδες. Έφερα τους καλύτερους γιατρούς της Αμερικής να σε δουν. Λυπάμαι. Λυπάμαι ειλικρινά. Γιατί σε έχω συμπαθήσει και θα ήθελα πολύ να σε βοηθήσω. Πίστεψέ με». «Σε ευχαριστώ», το απαντώ τακτορά. «Ψιθύρισα πονεμένα. Τι να γίνει, θα υποφέρω. Είμαι πλέον καταδικασμένος από την επιστήμη». «Σταύρο», μου λέει, «θα ήθελα να σου συστήσω κάτι άλλο. Υπάρχει ένας άλλος γιατρός, πολύ μεγαλύτερος από αυτούς που σε εξήτασαν. Θα ήθελα να είχες μια επαφή μαζί του». Επειδή δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοούσε, τον ερωτώ: «Πώς λέγεται ο γιατρός αυτός, που μένει, για να πάω να τον επισκεφτώ?» «Όχι, Σταύρο», μου λέει, «είναι ο Θεός». Κλονίστηκα, φίλοι μου, και απαγοητεύτηκα και ζήτησα να φύγω. Εκείνος τότε έρχεται κοντά μου και με μεγάλο παρακλητικό τόνο μου λέει: «Σε παρακαλώ, Σταύρο, να προσεύχεσαι στον Θεό. Να προσεύχεσαι συνεχώς. Κάμε το αυτό για μένα. Χέστο κι αν δεν το πιστεύεις». Λαμβανωμένου υπόψη ότι ο Ντάκτορας είναι ο Προτεστάντης. Να λοιπόν πως εργάζεται το χέρι του Θεού. Έφυγα πολύ αναστατωμένος και μονολογούσα: «Τι ειρωνία. Εγώ ήρθα στην Αμερική για να γιατρευτώ και ο Αμερικανός γιατρός με στέλνει στο Θεό. Πώς να συναντηθώ εγώ με τον Θεό?» Το βράδυ στο κρεβάτι μου σκεφτόμουν και έλεγα: «Μα γιατί επιμένει τόσο αυτός ο άνθρωπος να πάω να βρω τον Θεό? Ποιος είδε τον Θεό? Πώς θα επικοινωνήσω με τον Θεό? Μα εύκολο πράγμα είναι αυτό που μου ζητάει». Και αρχίζω να ερευνώ και να εξετάζω με τη σκέψη μου τι είναι ο Θεός. Επί ώρες βασάνιζα τη σκέψη μου με όλα αυτά τα ερωτηματικά, περιμένοντας μια απάντηση, που φυσικά δεν ήρθε από κανένα. Επί πολλές ώρες βασανιζόμουνα
με τις σκέψεις αυτές και τις απορίες. Και στο τέλος έπαθα μια σύγχυση, μια αδράνεια στη σκέψη. Μόλις άρχιζε η σκέψη μου να εξετάζει και να ερευνά πάνω σε αυτό το θέμα, σταματούσε και επερίμενε. Τι επερίμενε, δεν μπορούσα να καταλάβω. Και πάνω σε αυτό το σταμάτημα, μια φωνή δυνατή ξεπίδησε από μέσα μου. Εγώ, Θεέ μου, θέλω να σε θυσιάσω. Αλλά δεν ξέρω πώς. Το είπα τόσο δυνατά, που μου φάνηκε ότι όλο μου το είναι. Όλη μου η δύναμη συγκεντρώθηκε σε αυτή τη λέξη. Θέλω. Σε αυτήν την ψυχική αγωνία, αισθάνθηκα την ανάγκη, σαν άρρωστος που είμαι, να μουρήσω. Αλλά δεν ήμουν σε θέση να χτυπήσω το κουδούνι. Και φυσικά ευράχηκα. Σε λίγα λεπτά της ώρας άρχισα να κρυώνω, έτρεμα. Χτυπάνε τα δόντια. Τότε ξύπνησα το δίπλα από εμένα ασθενή και τον παρεκάλεσα να χτυπήσει αυτός το κουδούνι για μένα. Το χτύπησε. Ήρθε ο νοσοκόμος, με ρώτησε τι συμβαίνει, Στίβ. Έβαλε το χέρι του κάτω από το μαξιλάρι. Συνήθιζα να βάζω 1-2 δολάρια για τον υπερινό νοσοκόμο για να με γυρίζει 2 φορές το βράδυ. Είχα ξεχάσει όμως αυτή τη φορά να βάλω χρήματα. Του είπα ότι ευράχηκα. Θέλω να με πλύνει και να με γυρίσει, διότι η ώρα ήταν 2 μετά μεσανύχτια. Απαντά, θα επιστρέψω. Αλλά δεν επέστρεψε μέχρι το πρωί. Η διαγωγή του νοσοκόμου επί ένα έτος που ενοσηλευόμουν ήταν άψογη. Ήταν καλός, ευγενικός μαζί μου. Και ερωτώ τον εαυτό μου, γιατί σήμερα εσκυρίζει η καρδία του τόσο πολύ. Με πήρε το παράπονο, γιατί ήμουν υποχρεωμένος να περιμένω μέχρι το πρωί βρεμένος. Αυτή την ψυχική δοκιμασία που πέρναγα, μόνο οι παραπληγικοί ασθενείς μπορούν να με καταλάβουν. Αισθάνθηκα τον εαυτό μου τότε εγκαταλελειμμένο από τους ανθρώπους. Αυτομάτως όμως, μεταφέρω τη σκέψη μου στα Ιεροσόλυμα, στον εσταυρωμένο μου Ιησού, που τον είχα επισκεφτεί στο διάστημα που υπηρετούσα στη Μέση Ανατολή και του υπενθυμίζω. Κύριε, δεν θυμάσαι όταν ξεκίνησα για να σε επισκεφτώ εις Ιεροσόλυμα τη χαρά και τη συγκίνηση που αισθάνθηκα, αφού μέσα στο αυτοκίνητο σιγοέψαλα, ειδού ανεβαίνομαι εις τα Ιεροσόλυμα. Δεν θυμάσαι, Κύριε, όταν στο σημείο που γονάτισες από το βάρος του Σταυρού και ευρέθηκε ο Κυρηναίος και σε βοήθησε και σου εσήκωσε το Σταυρό, εγώ είχα ακουμπήσει στο τοίχο και με τα γόνατα της ψυχής γονάτισα και σου είπα, Κύριε, πόσο ήθελα να ήμουν στη θέση του Κυρηναίου και να σου σήκωνα εγώ το Σταυρό. Κύριε, για σένα ευρέθη ένας άνθρωπος να σου σηκώσει το Σταυρό, που δεν είχες ανάγκη γιατί σου Θεός και υπέφερες για μας τους αμαρτωλούς. Το δικό μου το Σταυρό, ποιος θα μου το σηκώσει, Κύριε? Δεν με βλέπεις πόσο υποφέρω? Δεν έχω κανένα να με βοηθήσει. Θέλω να με βοηθήσεις, Κύριε, σε παρακαλώ. Εκείνη τη στιγμή γίνεται μία λάμψη από τον σταυρωμένο και πέφτω κάτω. Προσπαθώ να σηκωθώ, αλλά δεν μπορώ. Ακούω μία φωνή όμως. Θα γίνεις καλά. Μη βιάζεις. Δεν νομίζω ότι εκοιμόμουν, διότι ήμουν βρεμένος. Δεν γνωρίζω όμως σε ποια κατάσταση βρισκόμουν. Επανέρχομαι λοιπόν στο νοσοκόμο, του οποίου οφείλω χάριτα και ευγνωμοσύνη. Διότι φίλοι μου, χάριν της σκληροκαρδίας του που επέτρεψε ο Θεός, έγινε αιτία να επικοινωνήσω με τον Θεό. Εάν επέστρεφε, με έπλαινε, με γύριζε, θα έχανα την επικοινωνία με τον Θεό, διότι ήμουν κουρασμένος ψυχικά και σωματικά και θα εκοιμούμουν. Να λοιπόν ξανά το χέρι του Θεού. Επιτρέψατε μου, κυρίες και κύριοι, να επανέλθω σε αυτό το θέλω. Είναι μια μικρή λέξη, με όσο όμως μεγάλη σημασία. Το πώς θα το πούμε έχει αξία. Βιαρά, ζεστά ή καθά. Πρέπει να ακουμπήσουμε ολόκληρη τη θέλησή μας στα χέρια του παντοδυνάμου Θεού. Και τότε, εκείνος θα ενεργήσει σαν Θεός, κατά τον πλέον τέλειο τρόπο και θα χαρίσει την ειρήνη μέσα μας. Αυτό το κατάλαβα πολύ αργότερα. Όταν επέστρεψα από την Αμερική, με εισήγαγαν στο Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων,
το λεγόμενο ΚΑΠΑΤ, το παλαιό ψυχικό. Το ίδρυμα την εποχή εκείνη το αποτελούσε μια σειρά από αλουμινένια υπόστεγα περιτριγυρισμένα από μια μάντρα πάνω στο λόγο του ψυχικού. Η αντίθεση αυτή, ύστερα από τα πολυτελή νοσοκομεία της Αμερικής, μου έφερνε νέες αναστατώσεις. Έβλεπα εκεί παιδιά πολύ νεότερά μου, με σακατεμένα τα άκρα τους, είτε από αρρώστια, είτε από ατύχημα, να είναι τελείως εγκαταλελειμμένα, και πονούσα για την κατάστασή τους. Μολονότι εγώ ήμουνα ο πιο βαριά ανάπηρος, είχα εντούτοις ανθρώπους να με εξυπηρετούν, το νοσοκόμο, τον οδηγό του αυτοκινήτου και οικονομική άνεση, πράγματα τα οποία οι άλλοι εστερούνται. Η σκέψη αυτή με οδήγησε στην απόφαση ότι κάτι πρέπει να γίνει και παρόλη μου την αναπηρία ποθούσα πολύ να δώσω χέρι βοηθείας. Εν τω μεταξύ με βασάνιζε η σκέψη πώς να βρω τον Θεό. Είχα πλέον αρχίσει να πιστεύω ότι αυτό το θέλω που είπα στο Θεό θα φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα και θα συναντήσω τον Θεό. Και πράγματι, είδα ότι ο Κύριος για αυτή την απάντηση έκανε πολλά βήματα προς εμένα τον αμαρτωλό και ανάξιο. Είχαν περάσει αρκετές μέρες από τότε που είχα έρθει από την Αμερική, όταν κάποιο πρωινό κάνει την εμφάνισή του στο ίδρυμα ένας λευκογένιος γέροντας μοναχός. Είναι ο αγγελιοφόρος του Θεού. Και τον ακούω να ερωτά, ποιος παιδιά μου ήρθε αυτή την εποχή από το εξωτερικό? Όταν του έδειξαν το κρεβάτι μου, με πλησιάζει και με ρωτάει, έχεις παιδί μου έρθει από το εξωτερικό? Μάλιστα, παπαντώ. Εκείνος μου δίνει το χέρι του, αλλά τα χέρια μου, του λέω, είναι παράλληλα. Δεν μπορώ να τα σηκώσω, πάτε. Και τα πόδια σου, με ρωτά. Και τα πόδια μου επίσης, του λέω. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, λέει. Εγώ τον κοίταξα περίεργα. Άρχισε τότε να με ρωτά πώς χτύπησα, από πού κατάγομαι και άλλα. Νομίζοντας ότι με ρωτάει από περιέργεια, και επειδή ήθελα να σταματήσει αυτό το ερωτηματολόγιο του, του λέγω, «Παπούλη, ποιον ζητάτε? Πέστε μου για να σας εξυπηρετήσω. Δεν ζητώ άλλο, παιδί μου. Για σένα ήρθα». «Για μένα?» «Ναι, για σένα ήρθα να σου πω δύο λέξεις και θα φύγω». «Μα παπούλη», του λέγω, «αφού ήρθες για μένα, κάθισε στην καρέκλα και ό,τι θέλεις πες». «Πράγμα». Εκάθισε και μου είπε, «Παιδί μου, να είσαι ευτυχής που βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση». Τον κοίταξα με έκπληξη και παράξενα και το απαντώ, «Πώς να είμαι ευτυχής εφόσον είμαι παράλληλος?» «Ναι, παιδί μου, αλλά τώρα είσαι κοντά στον Θεό. Είχες απομακρυνθεί, αλλά εκείνος σε αγαπάει. Και πρόσεξε, μη γογγίσεις ποτέ εναντίον, γιατί δεν γνωρίζεις τι σου επιφυλάσσει ως το τέλος της ζωής σου». Μέσα μου σκέφτηκα παπαδίστικες κουβέντες για παρηγοριά είπα. Κι όμως ήσαν λόγια προφητικά που επαλήθευσαν έπειτα από μια δεκαετία. Όταν σηκώθηκε να φύγει, τον ερωτώ, «Μα παππούλη, δεν θα μου πεις ποιος είσαι?» «Ναι», μου απαντά, «λέγομαι Φιλόθεος Ζερβάκος και είμαι ηγούμενος της Ιεράς Μονής Λογομάρδας της Πάρου». «Εγώ δεν γνωρίζω ούτε την Πάρο, ούτε και το μοναστήρι». «Και ποιος έστειλε σε μένα?» τον ερωτώ. Χαμογέλασε με ταπεινό ύφος και με χαμόγελο μου λέει, «Οτιδήποτε χρειαστείς, παιδί μου, γράψε μου και εγώ θα σε βοηθήσω». Με σταύρωσε, με χαιρέτησε και γύρισε να φύγει. «Μια τελευταία ερώτηση, παππούλη», του φωνάζω. «Είναι δύσκολο, με πλησιάζει?» Του λέω, «Σκύψε για να μην με ακούσουν». Και τον ερωτώ, «Είναι δύσκολο κανείς να πλησιάσει τον Θεό, πατέρα?» «Α, παιδί μου, όσο δύσκολο φαίνεται, τόσο εύκολο είναι. Αρκεί να το θέλεις, να το πιστεύεις, να προσεύχεσαι και η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία είναι το πρώτο σκαλοπάτι». «Είναι δύσκολα αυτά, παιδί μου, που σου λέω?» «Αν είναι μόνο αυτά, είναι πολύ εύκολο», το απαντώ. Τον ευχαρίστησα και έφυγε. Η σκέψη με όμως εβασάνιζε. Ποιος τον έστειλε? Εγώ δεν είχα ποτέ επαφές ούτε με ιερείς, ούτε με μοναχούς και μοναστήρια. Υπέθεσα ότι ίσως η μητέρα μου, η οποία από την πρώτη στιγμή της αναπηρίας μου δεν έπαψε να προσεύχεται, και αυτή τον έστειλε για να με παρηγορήσει. Δεν είχα περάσει μήνας από την επίσκεψη του γέροντος, όταν καταφτάνει στο ίδρυμα ένας μοναχός, ζητώντας να με δει. Ήταν ένας άλλοτε συνάδελφός μου με τον οποίο είχαμε συνυπηρετεί στη Μέση Ανατολή. Φυσικά δεν τον εγνώρισα όπως ήταν με τα γένια και τα ράσα.
Σταύρο μου λέει γεια σου. Ασφαλώς δεν με θυμάσαι. Είμαι ο Κώστας ο Πατίτσας. Γεια σου Κώστα του λέω. Πώς ήρθες εδώ τον ερωτώ. Έμαθες για την αναπηρία μου. Τώρα μου λέει είμαι ο μοναχός Αρσένιος. Και δεν με έφερε εδώ το συναδελφικό μου ενδιαφέρον για σένα και η αγάπη. Αλλά η αγάπη του γεροντά μου με έστειλε. Ποιος είναι ο γεροντάς σου? Αυτός που σε επισκέφθηκε προμηνώς. Με έστειλε να σου πω αν θέλεις να γνωρίσεις το Θεό. Και βέβαια θέλω, είπα. Αλλά πρώτα θέλω να μου πεις ποιος τον έστειλε σε μένα. Άκουσε Σταύρο μου λέει. Ο γεροντάς μου ο πατήρ Φιλόθεος ή το πνευματικό παιδί του Αγίου Νεκταρίου. Μια ψυχή που προσεύχεται νύχτα μέρα. Και έχει απέραντη αγάπη για όλους τους συνανθρώπους μας και κυρίως για τους Πάσχοντες. Προημερών ήρθε ο γέροντας στην τραπεζαρία της Μονής και μου λέγει «Αρσένιε, έλα να σου πω, προκαιρού ενώ ανέβαινα στην οδό Διαμαντίδου στο παλαιό ψυχικό και πήγαινα στον εφοπλιστή πατέρα, για να πάω στο σπίτι της οικογενείας, φωνή κυρίου με οδήγησε στη μάνδρα του νοσοκομείου των Αναπήρων, που είναι παραπλεύρος. Της οικίας πατέρα, να ζητήσω έναν ασθενή που ήρθε από το εξωτερικό και να το παραμυθήσω. Ο ασθενής αυτός είναι ο άλλοτε συνάδελφός του Σταύρος Καλκαμής. Αρσένιε τον ερωτώ πόσο καιρό έχεις μοναχός, 1,5 χρόνο. Έλα μωρέ Κώστα του λέω, αρχίνησες παπαδίστικες κουβέντες και εσύ, μας λέει. Και ο Αρσένιος συλλογίστηκα. Και τώρα άκουσε γιατί ήρθα μου λέει ο Αρσένιος. Θέλεις να γνωρίσεις το Θεό, εάν θέλεις, δίσου και πάμε. Αφού με έντυσαν οι δύο βοηθοί μου και με μετέφεραν στο αυτοκίνητο, επήγαμε στο Μαρούσι. Εκεί κοντά στα σίδερα του τρένου είναι ένα κλεισάκι 1000 περίπου ετών η Παναγία είναι Ρατζιώτισσα. Εκεί με κατέβασαν και αφού με τοποθέτησαν στο αναπηρικό μου αμαξίδιο, με παρουσίασαν σε έναν γέροντα ιερέα, πολύ ηλικιωμένο, τον πατέρα Αθανάσιο. Εδώ μου λέει ο Αρσένιος θα εναποθέσει το φορτίο των αμαρτιών σου. Ναι, είπα. Πολύ θέλω να εξομολογηθώ. Και πέρασα στο δωματιάκι του πνευματικού ιερέως. Μετά την εξομολόγηση, ο πατήρ Αθανάσιος δεν μου επέτρεψε να κοινωνήσω επί ένα έτος. Μόλις τ' άκουσα, διαμαρτυρήθηκα. Γιατί ήθελα πολύ να λάβω τη θεία κοινωνία. Με τη ζωηρή επιθυμία να έρθω όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε επικοινωνία με τον Θεό και να τον γνωρίσω. Όλη αυτή η υπόθεση με είχε φέρει στο σημείο να αισθάνομαι μεγάλη εξάντηση και να μην μπορώ ούτε καλά καλά να μιλήσω. Και με δυσκολία γύρισα και είπα στον πατέρα Αθανάσιο, «Πάτερ μου, αισθάνομαι ότι είμαι δημοθάνατος και αν ξαφνικά πεθάνω, να μην κοινωνήσω. Προτιμότερο είναι να μείνεις ακοινώνητος παρά να κοινωνήσεις αναξίως. Άλλωστε, ό,τι και να συμβεί, εγώ θα φέρω την ευθύνη γι' αυτό. Πάτερ μου, αισθάνομαι ότι είμαι δημοθάνατος και αν ξαφνικά πεθάνω, να μην κοινωνήσω. Προτιμότερο είναι να μείνεις ακοινώνητος παρά να κοινωνήσεις αναξίως. Άλλωστε, ό,τι και να συμβεί, εγώ θα φέρω την ευθύνη γι' αυτό. Και επειδή εγώ επέμενα να διαμαρτύρομαι, μου λέει, σαν αξιωματικός που είσαι, θα σε ρωτήσω, εάν ο Μέγας Αλέξανδρος προσπαθούσε να λύσει τον γόρδιο δεσμό, θα έχανε τη μάχη ή όχι? Θα την έχανε. Για να μην λοιπόν τη χάσει, τι έκανε? Τράβηξε το σπαθί. Δεν υπάρχει μέσος όρος. Ή με το Θεό ή με το διάβολο. Δεν γίνεται το ένα πόδι στο Θεό και το άλλο στο διάβολο. Θες την αμαρτία και σήμερα στο Θεό. Πάρε το απόφαση αν θέλεις να πλησιάσεις το Θεό. Έφυγα απογοητευμένος και εζήτησα από τον Αρσένιο να παρακαλέσει τον πατέρα Φιλόθεο να με επισκεφθεί και πάλι. Ήθελα κατά κάποιον τρόπο να εφεσιβάλω την απόφαση του πρώτου. Πράγμα. Σε ένα μήνα ήρθε και του ζήτησα να με εξομολογήσει αμέσως. Και εκείνος με την ελπίδα ότι θα μου επέβαλε ελαφρότερο επιτίμιο. Αλλά και εδώ είδα, απαγοητεύτηκα. Και εδώ απαγοητεύτηκα. Η ίδια ακριβώς τιμωρία. Τότε κατάλαβα ότι πρέπει να πειθαρχήσω απόλυτα. Και παρεκάλεσα τον πατέρα Φιλόθεο να πάμε μαζί στον Άγιο Νεκτάριο να συμπροσευχηθούμε, ενισχύοντάς με στη δοκιμασία μου με την προσευχή του. Εδέχθη ευχαρίστως, επήγαμε στην Αίγινα και αφού ανεβήκαμε στο ναό του Αγίου έγινε παράκληση, την οποία παρακολούθησα με βαθιά κατάνοιξη και συγκίνηση. Ενόμιζα ότι βρίσκομαι στον ουρανό και ότι ο Θεός με πλησιάζει. Και αυτό με έκανε να αισθάνομαι ένα εξαλάφρωμα, σαν κάτι να έφυγε που μέχρι τώρα βάραινε την ψυχή μου.
Όταν τελείωσε η παράκληση και βγήκα από το ναό, με πλησιάζει μία κυρία και με ρωτά. Ποιος ήταν ο άλλος ιερεύς μέσα στο ιερό που έκαναν την παράκληση, κύριε? Ποιος άλλος, απαντώ. Ο πατήρ Φιλόθεος ήταν, σ' απαντώ. Όχι, μου λέει, για τον πατέρα Φιλόθεο. Για τον άλλον ιερέα σας ερωτώ, που ευλογούσε. Μου ξαναλέει. Και επειδή εγώ είχα δει μόνο τον πατέρα Φιλόθεο και δεν υπήρχε κανείς άλλος. Εκείνη επέμενε ότι είχε λάβει μέρος στην παράκληση κι άλλος ιερέας. Επήγαμε λοιπόν κοντά στον πατέρα Φιλόθεο, τον ρωτήσαμε εάν πράγματι υπήρχε κι άλλος ιερέας. Και εκείνος, απευθυνόμενος στην ελόγω κυρία, την ερωτά. Τον είδες? Μάλιστα, τον είδα, πάτερ. Τι έκανε? Ευλογούσε, απαντά εκείνη. Τη λέει, ήταν ο Άγιος Νεκτάριος, παιδί. Ακούγοντας αυτά, με έκπληξη, ερωτώ κι εγώ με τη σειρά μου τον πατέρα Φιλόθεο. Σεις τον είδατε, πάτερ? Ασφαλώς και τον είδα, μου απαντά, και μου μίλησε. Για σένα, μια μέρα θα σου πω τι μου είπε. Νέα αναστάτωση μέσα μου. Νέος συγκλονισμός στην ψυχή μου γέμισε μια ιδιαίτερη αγαλίαση. Μια μυστική χαρά που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Όταν επέστρεψα στο ίδρυμα, η αναπηρία μου δεν με απασχολούσε πλέον. Και να το θαύμα. Ο άνθρωπος τις περισσότερες φορές ζητάει την αποκατάσταση της σωματικής του υγείας. Ενώ ο Θεός, ως παντογνώστης, δίδει τη σωτηρία της ψυχής, η οποία είναι απείρως πολυτιμότερα από την υγεία του σώματος. Για να φτάσουμε στην αποκατάσταση της σωματικής μας υγείας, πρέπει να γίνει πρώτα το θαύμα έσω. Δηλαδή πρέπει πρώτα να απαλλαγούμε από το παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούμε το νέο. Το πρώτο θαύμα είχε γίνει σε μένα. Από την ημέρα εκείνη αισθανόμουν ότι είμαι ακριβώς σαν τους άλλους, του σωματικός υγιής. Ένιωθα ότι μέσα μου είχα μια μεγάλη δύναμη. Αλλά όταν επέστρεψα στο ίδρυμα και είδα πάλι τους αναπήρους απελπισμένους και γεμάτους από αίσθημα εγκαταλείψεως να σέρνουν τη δυστυχία του, ο ένας πλάι στον άλλο, με κυρίευσε μια φάνταστη λύπη. Όσο θα ήθελα αυτή τη συγκίνηση και το ξαλάφρωμα που ένιωσα εγώ εκεί στην Αίγυπτο, στο ναό του Αγίου Νεκταρίου, να εδοκίμαζα όλοι αυτοί οι πονεμένοι συνάνθρωποι μου. Και ξαφνικά, μια φωτεινή σκέψη γεννήθηκε μέσα στο μυαλό μου. Αν ήταν δυνατό να γίνει ένα μικρό εκκλησάκι εκεί στον περίπολο του Ιδρύματος, ένας μικρός χώρος προσευχής που να μπορούν οι ανάπηροι να ακουμπήσουν το πόνο. Πόση ανακούφιση, πόση παρηγοριά θα δοκίμαζαν όλοι αυτοί οι ασθενείς που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και να πάνε πουθενά γιατί δεν είχαν συγγενείς, δεν είχαν φίλους. Αν είχαν πλάι τους μια γωνιά κατάλληλη για να προσευχηθούν μπροστά στις εικόνες του Χριστού μας, της Παναγίας και των Αγίων. Η εξύψωση του χριστιανικού συναισθήματος είναι ένας μεγάλος παράγων στην αποκατάσταση του αναπήρου φίλου. Οι σκέψεις αυτοί δεν με άφηνε να ησυχάσω νύχτα μέρα. Την ανεκκήρωσα σε δύο κυρίες της προνοίας του Αποστόλου Παύλου, οι οποίες ήρχονται τακτικά στο ίδρυμα και προσέφεραν με κάθε τρόπο βοήθεια στους αναπήρους. Και εκείνες με μεγάλη προθυμία δέχτηκαν να με βοηθήσουν. Σιγά σιγά βρέθηκαν κι άλλοι πρόθυμοι συνεργάτες με την πραγματοποίηση αυτής της σκέψης μου, την οποία όπου ανακοίνωσα βρήκα ανταπόκριση και προθυμία. Δεν είναι παράξενο πράγμα που βρήκα εγώ τετραπληκτικό σε αυτή τη μεγάλη επιθυμία και δύναμη να τρέξω, να φροντίσω, να παρουσιαστώ παντού όπου ενόμιζα ότι θα ελάμβανα βοήθεια για το θεάρεστο αυτό σκοπό. Με έβαζαν οι βοηθοί μου με την αναπερική πολυθρόνα στο αυτοκίνητο και πήγαινα παντού. Δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία ότι θα επετύχαν. Δεν είναι αυτό μεγάλο θαύμα? Και έτσι, με τις προσπάθειες όλων μας, πολύ σύντομα μέσα σε ένα αλουμινένιο τόλ, το οποίο μου έδωσε το Ίδρυμα Παλαιού Φαλήρου ο Παντοκράτορ, στήθηκε ένα εκκλησάκι τιμόμενο στη μνήμη των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Το εκκλησάκι αυτό ελειτουργήσε μέσα σε ένα μήνα. Ναι, φίλοι, μέσα σε ένα μήνα είχαμε εκκλησία. Βρέθηκαν ιερά σκεύη, εικόνες και ό,τι άλλο χρειάζεται και έγινε η πρώτη Θεία Λειτουργία την ημέρα των Βαΐων του 1963. Πόση ήταν η χαρά μου, αλλά και η συγκίνησή μου, καθώς και όλων όσοι συνεργάστησαν, όσοι συνέβαλαν. Όταν την Μεγάλη Εβδομάδα οι ανάπηροι παρακολούθησαν τα πάθη του Χριστού μας και εορτάσαμε όλοι μαζί τη λαμπροφόρο του Ανάσταση. Κάθε άνθρωπος και ιδιαίτερα κάθε πονεμένος
θα μπορεί να νιώσει τη συγκίνηση αυτή. Το Εκκλησάκι κάθε φορά που λειτουργούσε συνεκέντρωνε αρκετό κόσμο. Ήρχονται ως συγγενείς των ασθενών, φίλοι, συνεργάτες και μερικοί γείτονες. Όλοι εδοκίμαζαν ιδιαίτερη συγκίνηση σε αυτόν τον απέριτο χώρο της προσευχής. Πολλοί όταν με έβλεπαν δάκρυναν, αλλά εγώ τους έλεγα κατηγορηματικά: δεν θέλω τον ύπτο σας. Εγώ αισθάνομαι πως είμαι υγιής σαν και εσάς. Τι κι αν δεν έχω πόδια και χέρια. Μόνο τη συνεργασία και τη βοήθειά σας ζητώ για να ανακουφίσουμε τους εδώ αναπήρους, τους συνανθρώπους μας. Τώρα πολλοί με απασχολούν τα προβλήματα του ναού. Και πρώτα απ' όλα το πρόβλημα να έχουμε τακτικά και μόνιμο ιερέα για να λειτουργεί. Και ο Κύριος μας τον έστειλε. Έπειτα από λίγους μήνες ήρθε στο Ίδρυμα για Θεραπεία ένας ιερεύς από την Κέρκυρα, ανάπηρος, με παράλυση του δεξιού ποδός, ο οποίος ευηματίζε με μηχάνημα. Και τότε σκεφτήκαμε με τους συνεργάτες μου να φροντίσουμε να διοριστεί ως μόνιμος ιερεύς στο Ίδρυμα. Επειδή όμως ανήκε στη Μητρόπολη της Κερκύρας, έπρεπε να πάρουμε την άδεια του εκεί Μητροπολίτη. Δεν εδίστασα ούτε επί στιγμή και ανεχώρησα στην κατάσταση που βρισκόμουν αμέσως για την Κέρκυρα. Επισκέφθηκα και παρακάλεσα τον Σπασμιότατο, ο οποίος πολύ συνεκινήθηκε και έδωσε την άδεια αμέσως. Εντός ολίγου ο ιερεύς διορίστηκε μονίμως στο Ίδρυμα. Είναι ο ιερεύς ο πατήρ Τίσας. Και έτσι από τότε έχουμε τον πατέρα Θησέα ανάπηρο μέσα στους αναπήρους για να μεταδίδει μέχρι σήμερα και να ανάβει τη φλόγα της πίστεως στις πονεμένες τους ψυχές. Το Εκκλησάκι, αυτή η πνευματική κυβωτός, έσωσε πολλές ψυχές, όπως μου διηγείται ο πατήρ Θησέας. Και τώρα που με τη μεταφορά του Ιδρύματος σε άλλο μέρος δεν υπάρχει πλέον εκεί, η ανάμνησή του διατηρεί στην καρδιά μας ξεχωριστή θέση και με ιδιαίτερη συγκίνηση αναπολούμε τις ιερές στιγμές που ζήσαμε μέσα σε αυτό. Η προσπάθεια για τη βοήθεια των αναπήρων συνεχίστηκε. Μαζί με τους συνεργάτες μου που αποφασίσαμε να βοηθούμε πλέον συνεχώς όλους τους αναπήρους, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε είναι περιτριγυρισμένοι από πολλά και ποικίλα προβλήματα. Με το σκοπό αυτό ιδρύσαμε το Σύλλογο Οι Φίλοι των Αναπήρων, ο οποίος συνεχίζει μέχρι σήμερα επί 25 ολόκληρα χρόνια τις προσπάθειές του, προσφέροντας εις αυτούς κάθε δυνατή ειδική και ειδική βοήθεια. Ο Σύλλογος έχει αναγνωριστεί από το κράτος ως ειδικό ανεγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο και έχει περίπου 1.400 μέλη συνδρομητάς. Έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών για την κοινωνική του δράση. Εμείς βέβαια επιθυμούμε να βραβευτούμε από το Θεό. Εν τω μεταξύ, οι επισκέψεις μου στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα ήσαν συχνές. Πότε μαζί με τον πατέρα Φιλόθεο, πότε με τους συγγενείς μου, ήταν πλέον μια ζωτική ανάγκη να επισκέπτομαι για να προσεύχομαι στον Άγιο. Κάθε φορά που τον επισκεπτόμουν, του ζητούσα να με συντεύσει στον Κύριο να μου δώσει όχι την πλήρη υγεία μου ή αποκατάσταση, αλλά μόνο το ένα μου χέρι, για να μπορώ να διώχνω τις μύγες και τα κουνούπια από το μέτωπό μου, που τόσο με βασάνιζαν και υπέφεραν. Και όταν επέστρεφα στο Ίδρυμα, αισθανόμουν τόσο δυναμωμένος ψυχικά. Αλλά ενώ η ψυχική μου υγεία επήγαινε ολονέν και καλύτερα, η σωματική μου όλο και χειροτέρευε. Το 1969 έπαθα θρομβοεμφύτιδα. Έκανα και μία μικρή εγχείρηση στη τέρνα του δεξιού ποδιού, τενατοτομή, διότι είχαν στραβώσει τα θέρματα και βρισκόμουνα για μερικό καιρό στο γύψο. Και ήρθε τότε ένα τηλεφώνημα από τον γέροντα, ο οποίος με ρωτούσε αν ήθελα να πάμε στην Αίγινα να προσευχηθούμε μαζί του στον Άγιο. Ήταν ένα τηλεφώνημα για πρώτη φορά που με έπαιρνε ο ίδιος. Μολονότι βρισκόμουνα σε αυτή την κατάσταση, δεν εδίστασα να πάω μαζί του να προσευχηθώ. Η πίστη μου στη δύναμη της προσευχής είχε πλέον εδραιωθεί μέσα. Και τίποτα δεν με εμπόδιζε να εκμεταλλεύομαι κάθε ευκαιρία. Επήγαμε μαζί με τον γέροντα, τον γραμματέα της Ιεράς Μονής, τον πατέρα Λεόντιο, τη μητέρα μου, τον αδελφό μου και τους δύο στρατιώτες. Ήταν η εορτή των Αγίων Πατέρων. Ο πατήρ Φιλόθεος τιμά και ευλαβείται ιδιαιτέρως τους Αγίους Πατέρας, τα μυρίθνωα άθλη του Παραδείσου. Αφού ελειτουργήσε ο ίδιος και κοινωνήσαμε όλοι, μου ήρθε μια δυνατή επιθυμία να προσκυνήσω τα λείψανα του Αγίου, γιατί μέχρι τότε δεν είχα κατορθώσει να προσκυνήσω τα λείψανα του Αγίου, λόγω της μεγάλης σπαστικότητος του σώματός. Παρακάλεσα τον γέροντα
να ζητήσει από την Ηγουμένη να ακουμπήσουνε τα Άγια Λείψανα επάνω στα παράλυτα πόδια. Και τούτο, διότι ουδέποτε, όπως είπα προηγουμένως, κατόρθωσα να προσκυνήσω τα Λείψανα. Εκείνη εδέχθη η γερόντισσα, εδέχθη, και επήγε ο αδελφός μου να τα σηκώσει, αλλά ήταν αδύνατο. Ενόμισε ότι ήσαν καρφωμένα. Και έρχεται και μου λέει στα αυτή, «Σταύρο, τα Λείψανα δεν σηκώνονται. Εγώ φοβάμαι να τα πλησιάσω». Εγώ τον παρεκάλεσα να πάει πάλι και να προσπαθήσει να τα σηκώσει. Σε νέα προσπάθεια και με τη βοήθεια του ενός νοσοκόμου, κατόρθωσε να τα σηκώσω, κατόρθωσα να τα σηκώσω με μεγάλη δυσκολία και να τα φέρουν κοντά μου. Με βοήθησαν τα παιδιά και ακούμπησα τα χέρια μου επάνω, άπλωσα και τα αγκάλιασα. Συγκλονίστηκα, έτρεμα ολόκληρο. Αισθάνθηκα ότι τον αγκαλιάζω ολόκληρο, τον Άγιο, και όχι τη Λειψανοδίκη. Έκλεισα τα μάτια μου και έξαφνα βγήκαν από μέσα μου αυθόρμητα αυτά τα λόγια. «Άγιε, δεν ήρθα να σου ζητήσω τίποτα σήμερα, αλλά ήρθα να προσφέρω τον εαυτό μου ολόκληρο στον Χριστό. Αξίωσέ με, σε παρακαλώ. Εσύ γνωρίζεις τι πρέπει να μου δώσει ο Κύριος. Αν δεν πρέπει να μου δώσει τίποτε, αξίωσέ με να γίνω ένας στρατιώτης του Χριστού μας, ώστε να γίνω με θεία να δοξάζεται το όνομά του, σε όποια θέση κι αν βρίσκομαι, ορθός ή παράλυτος. Και δείξε μου, σε παρακαλώ, Άγιε, ότι ακούς την προσευχή μου για να ενισχύω με στη δοκιμασία μου αυτή». Αυτή ήταν όλη μου η προσευχή, αγαπητοί μου φίλοι. Έφυγα ευχαριστημένος και πολύ ήρεμος. Απέραντη ειρήνη είχε γεμίσει την ψυχή μου. Περίμενα ένα αόρατο χέρι ότι θα με πιάσει από την πλάτη και θα με σηκώσει. Το περίμενα. Δεν είχα όμως απαγοητευτεί, διότι είχε καθυστερήσει αυτό το χέρι το αόρατο. Όταν με πήγανε στο ferry boat, παρεκάλεσα τα παιδιά να αφήσουν ανοιχτά τα παράθυρα, όχι για άλλο σκοπό, αλλά για να διευκολύνω το αόρατο αυτό χέρι που το περίμενα. Ήμουν βέβαιος πλέον ότι το θαύμα θα έρθει. Μπορώ να πω ότι το περίμενα. Περίμενα σε κάθε στιγμή αυτό το αόρατο χέρι. Και έπειτα από 10 μέρες από το τελευταίο εκείνο προσκύνημα στην Αίγινα, ετοιμάστηκα όπως κάθε πρωί να κάνω τις συνηθισμένες μου ασκήσεις. Ξαφνικά αισθάνθηκα ότι κάτι λύθηκε μέσα μου. Σαν να ήμουν αδεμένος και λύθηκα. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη να σηκωθώ μόνος. Φωνάζω τότε τα παιδιά, τον νοσοκόμο, Δημήτριο Σκορτσανίδη και τον οδηγό Ιωάννη Χατζάκη και τους λέγω: «Παιδιά, βοηθήστε με. Θέλω να σηκωθώ μόνος, χωρίς μηχανήματα». Μου έβαζαν κάθε πρωί ειδικά μηχανήματα, ορθοπαιδικά, μέχρι το στήθος, για να στερεώνονται τα πόδια μου. «Μα θα πέσεις», μου λένε τα παιδιά. «Όχι», τους απαντώ, «θα σηκωθώ μόνος μου. Μόνο θέλω να με βοηθήσετε λίγο. Πλησιάστε. Διστάζω, αλλά επειδή βλέπουν ότι επιμένω, με σηκώνω και ότου θαύματος. Βλέπω ότι στέκομαι ορθώς και τα γόνατά μου δεν λυγίζουν. Όπως άλλοτε. Θέλω έπειτα να ανοίξω τα πόδια μου για να περπατήσω, αλλά πιστεύτε με, είχα ξεχάσει πώς βηματίζει ο άνθρωπος. Άρα, δεν είχα περπατήσει ποτέ στη ζωή μου, δεν είχα τρέξει σαν παιδί. Του ζητώ να μου δείξουν τι να κάνω για να περπατήσω. Με κοιτάζουν με έκπληξη και μου λένε: «Να σηκώσω το ένα μου πόδι προς τα εμπρός και έπειτα το άλλο. Προσπαθώ και βλέπω πως πάνε όλα καλά». Έχετε ποτέ σκεφτεί τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε για να περπατήσει ο άνθρωπος? Όλα γίνονται αυτομάτως από τη στιγμή που σαν μωρά αρχίζουμε να κουσουλάμε μέχρι που θα πέσουμε στο κρεβάτι του θανάτου. Όταν όμως χάσουμε την κινητικότητά μας μεγάλη, ποιος θα μας οδηγήσει? Ποιος θα μας διδάξει πώς να περπατήσουμε? Πόση αγωνία αισθάνθηκα. Με κανένα τρόπο δεν μπορώ να σας μεταφέρω στην ψυχολογία μου τη στιγμή εκείνη και να σας μεταδώσω την αγωνία μου και τις προσπάθειες που κατέβαλα. Και ακόμη πιο δύσκολο είναι να εξηγήσω τον πόθο και τη δύναμη που με έσπρωχνα να κινήσω τα πόδια μου στα πρώτα μου αυτά βήματα. Χωρίς να φοβάμαι μην πέσω και τσακιστώ, αλλά και στη χαρά μου ποιος μπορεί να την περιγράψει, φίλοι μου,
Όταν είδα ότι εστάθηκα και έκανα και βήματα χωρίς βοηθό, αυτό σας αφήνω να το φανταστείτε. Κατάλαβα πλέον ότι ο Πανάγαθος Θεός έκανε το θαύμα και μου έδωσε πάλι την πολύτιμη υγεία στα πόδια και στα χέρια. Ήμουνα πάλι ο Σταύρος ο υγιής, έπειτα από τόσων ετών πικρής δοκιμασίας. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να αφιερώσω τα πρώτα μου βήματα μέσα στο εκκλησάκι μας εις ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον πολυέσπλαχνο Κύριό μας. Δεν είχα τίποτε άλλο να του προσφέρω, αλλά τα πρώτα μου βήματα. Αυτό μπορούν να με καταλάβουν μόνο οι παραπληκτικοί. Τι αξία έχουν τα πρώτα αυτά βήματα στη ζωή μου μέσα. Εν συνεχεία εκάλεσα τους ιατρούς του Ιδρύματος, τον κύριο Δημήτρο Μουρούλη, τον Ιωάννη Κωνσταντάκη, τις αδελφές νοσοκόμες, τους φυσιοθεραπευτάς, τη διευθύνουσα, τον Χρήστο Χριστόπουλο, τον Δημήτριο Τσίγκανο, τον Γιώργο Αναγνωστάκη, τον κύριο Πακούρο, τη Δεσποινίδα Μιχελεάκου, την κυρία Πατέλη, την κυρία Τσάκωνα και τους έθεσα το ερώτημα. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να περπατήσω κάποια μέρα εγώ? Γνωρίζω ότι έχω πλήρη παράλυση, τετραπληγία, ατροφία, εκφυλισμό των μειών, ορθοκιστικές διαταραχές, σπαστικότητα. Κατόπι όλων αυτών θα ήθελα να μου πείτε αν θα μπορέσω κάποτε να σηκωθώ. Λαμβάνει το λόγο ο γιατρός κύριος Μουρούλης, ορθοπαιδικός, και μου λέει: «Εμείς γνωρίζουμε πως είσαι ανάπηρος σωματικός, όχι και διανοητικός. Γιατί λοιπόν αφού γνωρίζεις την κατάστασή σου, μας φέρνεις σε δύσκολη θέση και μας ερωτάς?» «Όχι κύριε Καλκανδί, δεν θα μπορέσεις. Ερωτώ τους άλλους, εις κύριε Κωνσταντάκη, δυστυχώς όχι. Σεις κύριοι φυσιοθεραπευτές, κυρίες και κύριοι», απήντησαν όλοι αρνητικά. «Εγώ όμως, κύριοι, σας λέγω ειλικρινά ότι μπορώ να σηκωθώ, να σταθώ όρθιος και να περπατήσω». Με ρωτούν: «Πού στηρίζεσαι και τα λες όλα αυτά?» «Στο Θεό και μόνο», τους απαντώ. «Εγώ στηρίζομαι στην αγάπη του Θεού. Στο άκουσμα αυτό της λέξεως Θεού, ο κύριος Μουρούλης λέει: «Εγώ δεν επιμένω, διότι ο Θεός μπορεί να κάνει το θαύμα, διότι μόνο ένα θαύμα θα είναι αυτό που θα σε σηκώσει. Επιθυμώ να αφιερώσω, κύριοι», τους λέω, «τα πρώτα μου βήματα στο Θεό». Με αυτά τα λόγια τους άφησα και έφυγα. Είπα τα παιδιά να μην πούν τίποτα σε κανένα. Το απόγευμα εκάλεσα τους ασθενείς στο ναό για να δουν το θαύμα. Και εκεί τους ανήγγειλα ότι ήρθε η ώρα να περπατήσω και ότι πρέπει να έχουν θερμή πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, και κάποια μέρα αργά ή γρήγορα θα έρθει και η δική του σειρά, διότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να κάνει διακρίσεις. «Εγώ δεν είμαι καλύτερος από εσάς», τους είπα εν συνεχεία, «αλλά εβουλέ του Θεού είναι ανεξερεύνητη». Εν τω μεταξύ καταφθάνει ο πατήρ Πισεύς και μας ερωτά: «Τι συμβαίνει, παιδιά, και περιμένετε έξω από την εκκλησία?» «Πάτερ», του λέγω, «ήρθε η ώρα να περπατήσω». «Δόξα τω Θεώ», λέγει εκείνος, «είναι παραμονή της εορτής των Αγίων Αναργύρων». «Τόσο το καλύτερο», του απαντώ. Μου δίνει και ασπάζομαι την εικόνα των Αγίων Αναργύρων, με πιάνουν τα παιδιά από τους βραχίωνος, σηκώνομαι και αρχίζω να περπατώ σταθερά μέσα στο εκκλησάκι ψάλλοντας με δάκρυα στα μάτια. «Τις Θεός μέγας, πως ο Θεός ημών». Τι στιγμή ήταν αυτή, φίλοι? Όλοι οι ανάπηροι άρχισαν να κλαίνε και να φωνάζουν δυνατά. «Και εμείς, Θεέ μου, θέλουμε έτσι να περπατήσουμε. Βοήθησέ μας». Ήταν κάτι το ασύλληπτο, που δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί. Με πόση ψυχική δύναμη όλοι μαζί κλαίγοντας έκαναμε παράκληση και δοξολογήσαμε τον Κύριο του ουρανού και της γης. Όπως καταλαβαίνετε, όσοι με είδαν κατόπιν έμειναν άφωνοι. Και τώρα, όλοι όσοι έχοντας παραμερίσει την θείαν παντοδυναμία και στηρίζοντο μόνο στις επιστημονικές τους γνώσεις, με βλέπουν να περπατώ, να κινώ τα χέρια μου, να οδηγώ αυτοκίνητο, να κάνω ποδηλασία, όλοι αυτοί μένουν άφωνοι και σηκώνουν τους ώμους. Επιτρέψατε μου όμως, φίλοι μου, εδώ θα ήθελα να σας γνωρίσω τους τρεις συντελεστάς που με βοήθησαν να σηκωθώ. Πρώτο, η πίστη μου στο Θεό. Ο στοργικός σύντροφος του ανθρώπου, ο πόνος. Η έμπρακτη εντολή της αγάπης επί τόσα χρόνια και οι προσευχές της μητέρας. Διότι, όπως γνωρίζετε, πολύ ισχύει η δέηση της μητρός προσευμένη αν δεσπότα. Αγαπητοί μου φίλοι, επιτρέψατε μου να ευχαριστήσω τον Πανάγαθο Θεό που με αξίωσε να τύχω αυτής της μεγάλης ευνοίας παρά του Θεού. Βέβαια, όπως γνωρίζετε, η εύνοια γεννά και υποχρεώσεις.
και εγώ είμαι αδύναμος στις υποχρεώσεις μου προς τον Κύριο. Παράλληλα όμως θα ήθελα να παρακαλέσω τον σεβαστό μου πατέρα και να τον ευχαριστήσω θερμός, διότι συνέβαλε με τις προσευχές του, με την πνευματική του καθοδήγηση, συνέβαλε στην αποκατάσταση της υγείας μου. Γι' αυτό σε παρακαλώ, σεβαστέ μου πατέρα πνευματικέ, εύχεστε στον Κύριο, όπως και τα τελευταία μου βήματα στη ζωή αυτή, να είναι κοντά του. Σε ευχαριστώ.